Λοιπόν, βλέπετε ότι έτσι που μια πρώτη εικόνα μπορείτε να δείτε και τρία βασικά πράγματα τα οποία είναι η βασική διαφορά κάποιου που ασχολείται και παίζει μπάσκετ, ξέρω εγώ, 10 χρονών και κάποιου που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με τον μπάσκετ, μόνο στο σχολείο να πούμε. Οι βασικές διαφορές είναι λεπτομέρειες αλλά είναι πολλά σημαντικές. Γιατί το shoot είναι το πιο δύσκολο πράγμα στο μπάσκετ. Να τριπλάρω, να τριπλάρει, να χτυπά την μπάλα κάτω μπορεί η γιαγιά. Yeah.